Αντιπαράθεση αφορά τη διαθλαστική χειρουργική και κυρίως το λασί και το σμάιλ. Λοιπόν, okay. για μια μοιοπία 5 με 9 διοπτρίες που είναι μια μεγάλη σχετικά διαθλαστική ανομαλία, ποιο υπερτερεί, το λασί και το σμάιλ. Ας μας πει η Ντίνα. Γιατί μας συμφέρει 5 με 9 διοπτρίες, έτσι. Ναι. Λοιπόν, για τις μεγάλες μιλάμε. Καλημέρα σε όλους. Καταρχήν, Κώστα, θέλω να σας συγχαρώ για αυτή την εξαιρετική διοργάνωση, καθώς και για την πρόσκληση να είμαι εδώ σήμερα. Λοιπόν, LASIK ή SMILE, 5 με 9 διοπτρίες, αλλά θα μιλήσουμε και για λιγότερες. Λοιπόν, φυσικά, έλεγα ξεκινήσανε με το PRK και το LASIK και μετά με το SMILE, όμως, τι είχαμε πρόβλημα με το LASIK, να κάνουμε ακριβή flap. Το λύσαμε αυτό εν μέρη με τους αυτόματους μικροκερατόμους και στην πορεία ήρθε το femtosecond LASIK, το οποίο πραγματικά μας έδωσε τη δυνατότητα να κάνουμε λεπτά flap, ακριβή flap, με λιγότερες επιπλοκές και φυσικά να δώσουμε καλύτερη ποιότητα όρασης στους ασθενείς μας. Βέβαια, δίνουμε περισσότερη ενέργεια στο κερατοειδή και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Όμως, χρησιμοποιούμε εδώ το excimer laser, το οποίο δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είναι το πιο ακριβές εργαλείο το οποίο έχουμε στα χέρια μας, ούτως ώστε να κάνουμε εκτομές στον κερατοειδή. Συγγνώμη, ακριβίας. Τα θετικά του LASIK είναι γνωστά σε όλους. Οι ασθενείς βλέπουν αμέσως μετά. Η διαδικασία της επούλωσης είναι πάρα πολύ γρήγορη, μπορούν να γυρίσουν στη δουλειά τους. Το μόνο που χρειάζεται είναι να κλείσει γύρω-γύρω το επιθύλιο εκεί που έχει γίνει το μύτου flap και βεβαίως είναι πάρα πολύ ασφαλή τα αποτελέσματά μας και έχουμε τη δυνατότητα να διορθώσουμε μοιοπία, υπερμετροπία και φυσικά αστιγματισμό. Εκτός όμως από όλα αυτά και customized ablation μπορούμε να κάνουμε στον κάθε ασθενή αυτό ακριβώς που χρειάζεται. Γιατί λοιπόν να αλλάξει κανείς κάτι σε αυτή την τεχνολογία? Τι προσφέρει η καινούρια τεχνολογία του SMILE, κύριε Μόσχου, ούτως ώστε να πρέπει να προχωρήσουμε εκεί? Έχουμε... Συγγνώμη. Έχουμε... μας δίνει κάτι καινούριο, μας προσφέρει στους ασθενείς καλύτερη όραση, καλύτερα διαθλαστικά αποτελέσματα. Επίσης, είναι πιο ασφαλές. Και το κυριότερο, πόσο στοιχίζει? Είναι οικονομικά, δηλαδή, συμφέρον για τον ασθενή και για τον γιατρό? Λοιπόν, τα μέχρι τώρα δεδομένα είναι ότι όχι. Δεν δίνει καλύτερα οπτικά αποτελέσματα, ούτε διαθλαστικά, από ότι το λέιζερ. Δεν υπερέχει κυρίως την ασφάλεια, κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί έχουν αναφερθεί απώλεια 2 γραμμών από την καλύτερη διορθούμενη οπτική οξύτητα στο 1,5-2%, το οποίο είναι πάρα πολύ ψηλό σε σχέση με την ασφάλεια που μας προσφέρει το LASIK. Συγγνώμη. Δεν εμφανίζει καμία βελτίωση όσον αφορά την ξηροφθαλμία που δημιουργούμε και φυσικά ούτε έχει καλύτερη, πιο γρήγορη αποκατάσταση της όρασης, ακριβώς όμως τα αντίθετα αποτελέσματα φέρνει. Και επιπλέον έχει πάρα πολλά όρια. Δηλαδή, δεν μπορεί να έχει τη δυνατότητα να προσφέρει wavefront και topography guided ablations. Δεν μπορεί να διορθώσει υπερμετροπία και μεικτό αστιγματισμό. Μπορεί, εμφανίζει περισσότερες έκεντρες εκτομές, καθώς επίσης απαραίτητα ξαναπροσφεύγουμε στο PRK, ούτως ώστε να διορθώσουμε ό,τι τυχόν λάθη δημιουργηθούν, είτε υπολειμματικά, είτε από τις έκεντρες εκτομές, μετά από το SMILE. Επίσης, ενώ εκεί περιμέναμε ότι θα μπορέσουμε να διορθώσουμε μεγαλύτερες μοιοπίες, γιατί έμπαινε σε διαφορετικό επίπεδο η τομή, ούτε αυτό αποδείχτηκε. Είδες, μέχρι 9 διοπτρίες θα μιλήσουμε. Επίσης, εδώ βλέπουμε το πόσο ασφαλές είναι. Εδώ βλέπουμε πόσο πιο περισσότερο υπερέχει το LASIK όσον αφορά την απώλεια γραμμών της καλύτερης οπτικής οξύτητας. Επίσης, συν πλην μισό, ελάχιστο είναι το ποσοστό που φτάνει στους 3 μήνες. Περίπου ούτε το 70% δεν φτάνει στους 3 μήνες το συν πλην μισό. Επίσης, κοιτάξτε τα υψηλά ποσοστά που έχουμε με το LASIK. Και στα 4 χρόνια ακόμα η σταθερότητα είναι 97,3%. Πολύ σημαντικό. Η συζήτηση τώρα όσον αφορά την οφθαλμική επιφάνεια. Ξεκινήσαμε ότι μάλλον υπερέχει. Δεν φαίνεται όμως τελικά να υπερέχει και
δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι μπορεί να μην κόβει επιφανειακά τα νεύρα, αλλά κόβει πιο βαθιά και εκεί πάλι δημιουργεί πρόβλημα στην εύρωση. Επίσης, τι έγινε, δεν έχουμε ρίσκο για εκτασία πια, επειδή δεν έχουμε φλαπ. Δεν είναι έτσι. Ήδη εμφανίστηκαν πάρα πολλά περιστατικά στη βιβλιογραφία που δείχνουν ότι υπάρχει εκτασία μετά από το SMILE. Δυστυχώς, βέβαια. Τι γίνεται όσον αφορά τη βιομηχανική του κερατοειδούς. Αλλάζει καθόλου η βιομηχανική συμπεριφορά του κερατοειδούς μετά από το SMILE. Υπάρχει καμιά διαφορά. Η απάντηση είναι όχι. Δεν υπάρχει τίποτα που να μας αποδεικνύει αυτό. Επίσης, μετά το LASIK μπορούμε να κάνουμε πολύ καλύτερο έλεγχο στις υψηλής τάξης αμετροπίες. Συγγνώμη, high order aberrations, τέλος πάντων. Μετά από το Wavefront LASIK σε σχέση με το SMILE. Τι γίνεται λοιπόν με τις έκεντρες εκτομές. Με το LASIK έχουμε, με την εξέλιξη των tracker, έχουμε απίστευτα κεντρικές εκτομές και είναι σπάνιο να βρούμε κάποια έκεντρη πια. Ενώ με το SMILE έχουμε πάρα πολλές έκεντρες εκτομές, γιατί όταν μπαίνει το σύστημα για να κάνουμε το SMILE, μπορεί, αν ξεκινήσει από την αρχή η έκεντρα, θα γίνει η έκεντρα και η εκτομή. Επίσης, πάλι χρησιμοποιούμε το PRK, το excimer laser δηλαδή, ούτως ώστε να διορθώσουμε και να βελτιώσουμε την όραση. Σε πολύ σημαντικό είναι αυτό, γιατί και στα retreatment δεν μπορείς πια να υπολογίσεις να κάνεις κάτω άλλο ένα flap κάτω από το ήδη υπάρχον flap. Έτσι λοιπόν, πας στην επιφάνεια και κάνεις PRK για να διορθώσεις ένα υπολοιπόμενο σφάλμα, διαθλαστικό σφάλμα. Όσον αφορά την υπερμετροπία, είναι πάρα πολύ δύσκολο να διορθωθεί η υπερμετροπία με το SMILE. Έτσι λοιπόν, μπορεί να έχουμε, να, θεωρητικά να υπερέχει όσον αφορά τη ζηροφθαλμία, αλλά δεν είναι σίγουρο. Επίσης, υπάρχει όριο στο τι μπορεί να θεραπεύσει το SMILE και φυσικά το λέιζερ πάλι μπορεί να διορθώσει από πολύ μικρές, μέχρι και 0,25 και μισό μπορούμε να διορθώσουμε με το LASIK, ενώ με το SMILE δεν μπορούμε. Επίσης, δεν μπορεί να κάνει customized ablations. Επίσης, η υπερμετροπία με το LASIK έχει πάρα πολύ καλά αποτελέσματα με το SMILE, θα μας πεις εσύ. Και βεβαίως, όλη η εξέλιξη του LASIK έχει φτάσει σε ένα τέτοιο σημείο που μπορούμε να έχουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Γι' αυτό λοιπόν παραμένει το gold standard, θα παραμείνει εδώ το LASIK και θέλω να ψηφίσετε μετά γι' αυτό, ενώ λοιπόν, βέβαια, περίμενε. Εγώ θα τη διαψεύσω σε όλα αυτά, έτσι. Δεν έχει σημασία, ενώ περιμένουμε το SMILE. Γιατί δεν ήταν όλα αλήθειες. Για τα δεδομένα. Δεν ήταν όλα αλήθειες. Λοιπόν, θα σας πω. Εγώ ψέματα δεν λέω. Και βεβαίως περίμενε. Είναι η πιο ασφαλής. Θα σας πει ό,τι θέλει τώρα. Η πιο εύκολη, αλλά και πιο φθηνή από το SMILE. Και φυσικά σας περιμένουμε στην Αθήνα, μην το ξεχάσετε. Στο συνέδριό μας.